Θύμα κλοπής έπεσε νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίου Χωνεπόρων Καυσίμων, Βαγγέλης Κότσος, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί επί της οθούς Ζυμβρακάκηδων. Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματός του και πήραν μαζί τους την ταμιακή μηχανή που περιείχε περίπου 300 ευρώ. Η ασφάλεια εξετάζει τώρα το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών. Άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στις 3.30 τα ξημερώματα στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Πρόεδρου του Συλλόγου Βενζινοπολών Ομουχανίων κ. Κότσου, επί της οδού Ζυμβρακάκηδων. Οι δύο δράστες καταφέραν να αποσπάσουν από την ταμιακή μηχανή του πρατηρίου το ποσό των 304 ευρώ. 3.30 ώρα διέριξαν το πρατήριο που έχω στη Ζυμβρακάκηδων. Έσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό. 304 ευρώ τα οποία ήταν μέσα στην ταμιακή μηχανή για τη σημερινή μέρα, το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Από το κατάστημα δεν πήραν κάποια άλλα πράγματα. Όχι, δεν πήραν τίποτα άλλο, διότι και ο χρόνος που είχαν δεν ήταν αρκετός. Όπως καταλαβαίνετε και με τον συνεγερμό να παίζει, δεν είχαν το περιθώριο για περισσότερη ζημιά. Στο πρατήριο υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο κατέγραψε καρέ-καρέ τις κινήσεις των δύο νεαρών δραστών, οι οποίοι σημειωτέων δεν είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα και τα χέρια τους. Ήτανε δύο νεαροί. Ο ένας έσπασε το τζάμι με το πόδι του, ο άλλος μπήκε μέσα, πήρε την ταμιακή μηχανή με ό,τι είχε μέσα και έφυγε, διότι έπαιζε εκείνη την ώρα ο συνεγερμός και οπωσδήποτε υπήρχε και ο πανικός από μέρος τους. Φορούσαν κουκούλες, ήταν καλυμμένα τα πρόσωπα. Ούτε κουκούλες φορούσαν, ούτε τα χέρια τους ήταν καλυμμένα. Κάτι το οποίο ενδεχομένως να διευκολύνει αρκετά και την ελληνική αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στο σημείο σχεδόν αμέσως μετά την κλήση που δέχτηκαν από γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τον συναγερμό του πρατηρίου και κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Η αστυνομία με τη σειρά της ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη για το περιστατικό. Αυτή τη στιγμή το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καθώς και τα δακτυλικά αποτυπώματα βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών. Με ειδοποίησε η αστυνομία, η οποία ειδοποιήθηκε και αυτή από τους γειτόνους, οι οποίοι άκουσαν τον συνεγερμό και ειδοποίησαν. Βέβαια, η ανταπόκριση της αστυνομίας ήταν άμεση, διότι μετά από 5 λεπτά ήταν στο πρατήριο. Ήταν άμεση και η αντίδραση των υπολείπων, η οποία ήρθε η σήμανση, πήρε αποτυπώματα. Όλες οι κινήσεις καταγράφηκαν από 4 κάμερες κλειστού κυκλώματος. Αυτά τα επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή η αστυνομία και εύχομαι σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε ένα κάποιο αποτέλεσμα.